Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Θα εκπέμπουμε εδώ από την συμπρωτεύουσα για τις επόμενες τρεις μέρες, στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου βέβαια, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και των κινητοποιήσεων που έχουν εδώ τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας και σήμερα θα κάνουμε μια θεματική εκπομπή αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μαζί μου έχω δύο καλεσμένους συναδέλφους, ο Παναγιώτης Κολοκούνης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Θεσσαλονίκης και ο συνάδελφος ο Νίκος Τζανετής, ο πρόεδρος του, ο απολυμμένος πρόεδρος μπορώ να πω, του Σωματείου Εργαζομένων Λατομείων και Μεταλλείων, Μεταλλείων και Λατομείων Βορείου Ελλάδας. Λοιπόν, καλησπέρα συνάδελφοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Έχει προηγηθεί αυτές τις μέρες ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών, εξορμήσεων και συσκέψεων στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, αλλά όχι μόνο, και γενικότερα σε χώρους δουλειάς και μεγάλα εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς, όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην βιομηχανική περιοχή όσον αφορά τα μεγάλα εργοστάσια. Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα που έρχεται και μέσα από τους χώρους και από τις περιοδίες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα αλλά και γενικά δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη τόσο σε ό,τι αφορά στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας που αφοράν και τα εργατικά ατυχήματα αλλά τόσο και, και το κομμάτι της πανδημίας που φαίνεται ότι πολλά εργοστάσια, μαζικοί χώροι δουλειάς δεν παίρνονται ούτε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και βέβαια κιόλας να πω και με τη διευκόλυνση της κυβέρνησης που έχει κάνει πρωτόκολλα τα οποία μπάζουν από παντού και δίνει τη δυνατότητα... Για την πανδημία θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και αργότερα. Θέλουμε να μας πεις, Παναγιώτη, μιας και συμμετείχε και το Συνδικάτο Μετάλλου στις περιοδίες, ποια άλλα έτσι συνδικάτα μπήκαν σε αυτή τη μάχη, σε αυτό το διήμερο δράσης, για να καταλάβουμε και σε ποιους χώρους δηλαδή απευθυνθήκαμε. Έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα να συγκροτήσουμε μια ομάδα συνδικάτων τα οποία δραστηριοποιούνται, έχουν αναφορά στη ΒΠΕ της Σύνδου, όπως είναι το Συνδικάτο Μετάλλου και Τουρκικής Μακεδονίας, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, φαρμάκου και καλλιντικού, ιδιωτικών υπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης και χημικής βιομηχανίας, όπου όπως είπα έχουν αναφορά στη ΒΠΕ της Σύνδου, εργοστάσια τα οποία... Τύπου χάρτου. Και του τύπου χάρτου σαφώς, όπου υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια των κλάδων αυτών στην περιοχή, με χιλιάδες εργαζόμενους και ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια και προηγούμενα αλλά και σε αυτό το διήμερο να προχωρήσουμε στην ενημέρωση αυτών των συναδέλφων. Για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Έχουμε κάποια εικόνα γιατί ξέρουμε ας πούμε ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πολλά από αυτά είναι και θανατηφόρα δυστυχώς. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό. Ειδικά από την περίοδο της κρίσης, από το 2010 και μετά, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένη για την περιοχή. Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε. Και όλο αυτό να πω ότι επιβαρύνεται και από το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε κεντρική στη Σύνδο, αλλά ούτε και, πώς το λένε, και σταθμός του ΕΚΑΒ μέσα στη ΒΠΕ όπου ζητάνε τα σωματεία επανειλημμένα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα μικρότερων εργατικών ατυχημάτων αλλά και πολύ σοβαρότερων που έχουν συνέβη όπως είπατε και εσείς από την κρίση και μετά, αλλά κυρίως και μες στην πανδημία. Μόλις προχθές είχαμε και στην Ξάνθη ένα σοβαρό. Και στην Ξάνθη ένα θανατηφόρο ατύχημα. Όχι θανατηφόρο, αλλά ναι, είχαμε ένα θανατηφόρο και ένα σοβαρό με ακροτηριασμό. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πριν περίπου ένα μήνα, σε συγκεκριμένη βιομηχανία του κλάδου εδώ, του μετάλλου, μέσα σε μια περίοδο 10 ημερών είχαμε 3 σοβαρά εργατικά ατυχήματα με την έννοια ότι οι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να πάνε στο νοσοκομείο και να μείνουν και εκτός της δουλειάς τους και πάλι καλά είναι καλά στην υγεία τους αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά δείχνει πως η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει και αντί και η πανδημία όπως λέμε να αποτελέσει και μια αρχή ώστε να βελτιώνονται όλα αυτά, φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή χειροτερεύει. Και χειροτερεύει κιόλας και από την άποψη ότι και τα ωράρια αρχίζουν και αυξάνονται λόγω της αδειοποίησης που δημιουργείται. Και πλέον και με τον νέο νόμο. Και με τον νέο νόμο, σαφώς παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα.
ειδικά το τελευταίο διάστημα, φαινόμενα με πολλές ώρες εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας, να αναφέρω κιόλας στον κλάδο του μετάλλου, λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης που υπάρχει την τελευταία περίοδο στην παραγωγή. Συνέχεια πιέζονται οι εργαζόμενοι για όλο και περισσότερα μέσα στη δουλειά, με αποτέλεσμα το μοιραίο. Και βέβαια, γενικότερες συνθήκες εντατικοποίηση είναι αυτό που λέμε, αυξάνουν τις πιθανότητες ενός σοβαρού εργατικού ατυχήματος. Οι εργαζόμενοι τώρα, στις περιοχές που επισκεφτήκατε και στους χώρους εργασίας, στους εργοστές κτλ., πώς ήταν αυτή η πρωτοβουλία, τι σας είπανε? Την αγκαλιάσαν αυτή την πρωτοβουλία. Με χαρά καθόταν να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια προσπάθεια την οποία την έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό με το ζήτημα της υγείας στα συγκεκριμένα συνδικάτα. Οπότε υπάρχει και μια παρακαταθήκη σε όλο αυτό το ζήτημα και στα αιτήματα που ανοίγουμε. Τα αιτήματα που ανοίγουμε συμφωνούν στο σύνολο τους εργαζόμενοι. Είναι αιτήματα τα οποία πονάνε αυτή τη στιγμή όλους τους εργαζόμενους, γιατί και οι περισσότεροι εργαζόμενοι μένουν είτε και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα γύρω χωριά της ΒΠΕ, το οποίο το ζουν όχι μόνο κατά τη δουλειά τους αλλά και ολόκληρη την καθημερινότητά τους. Τα αιτήματα βέβαια και τις βασικές διεκδικήσεις θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να συζητήσουμε για τη στάση που κρατάει η εργοδοσία και το κράτος βέβαια απέναντι στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ στην εκπομπή για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Λοιπόν, να σταθούμε τώρα λίγο στο ζήτημα της εργοδοσίας, το τι κάνει η εργοδοσία δηλαδή όσον αφορά τα μέτρα αυτά. Και βέβαια το κράτος, έτσι, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει ένα νομικό οπλοστάσιο, ένα νομικό πλαίσιο που προστατεύει τους εργαζόμενους. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα, συνάδελφοι? Ναι, στην πραγματικότητα η εργοδοσία της ΣΥΑΣ δεν παίρνει... Νίκο, εσείς γνωρίζετε κιόλας, εσείς είναι και τεχνικός ασφαλείας. Ναι, η ειδικότητά μου στην εταιρεία που εργαζόμουν πριν απολυθώ ήταν τεχνικός ασφαλείας. Επί της ουσίας τα μέτρα που παίρνει η εργοδοσία για την, και για την πανδημία είναι μηδενικά. Στο μεγαλύτερο βαθμό. Αρκείται δηλαδή στα πλαίσια αυτά που λέει και η κυβέρνηση, στην ατομική ευθύνη, στον μόνο να φορέσει κάποιο εργαζόμενο τη μάσκα μέχρι εκεί μπορεί να τον κυνηγήσει κάποιο προϊστάμενο. Από εκεί πέρα δεν παίρνεται κάποιο μέτρο ούτε για την αποφυγή του συνωστισμού στους χώρους εργασίας, στα αποδυτήρια, να υπάρχουν χώροι που να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι, για τα οχήματα που θα μεταφερθούν στις θέσεις εργασίας τους εκεί πέρα που δουλεύουν που οι εργαζόμενοι. Ναι. Όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Αντίστοιχα, δεν τηρούνται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Στο όνομα του κόστους. Στο όνομα του κόστους, καθαρά, δηλαδή ας πούμε και σε εμάς που το βιώσαμε και στο συνδικάτο αλλά και εγώ που ήταν ειδικότητά μου τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Από την πρώτη στιγμή ήταν χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία μου έλεγε πριν ακόμα ιδρυθεί το συνδικάτο ότι σταμάτα να μας μιλάς για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, εδώ εμείς είμαστε για να βγάλουμε παραγωγή και να αυξήσουμε τα κέρδη μας, αλλιώς θα πέσει έξω το έργο. Αυτή βέβαια είναι μια γενικότερη αντίληψη που αφορά την μεγάλη εργοδοσία σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Είναι μια γενική εικόνα αυτή που έρχεται, δηλαδή τη μείωση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο όνομα της αντιμετώπισης του κόστους, στο όνομα του να τρέξει πιο γρήγορα η παραγωγή, με ό,τι τους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν στα μεγάλα εργοστάσια, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, και πόσο δύσκολο κιόλας? Ναι, ουσιαστικά είναι η μόνη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι μέσα από αυτές τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και από τα σωματεία τους, το να βάλουν στην ατζέντα, ας το πούμε, μέσα στο χώρο εργασίας τις πραγματικές τους ανάγκες, το να δουλέψουν δηλαδή κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, διότι βλέπουμε ότι η εργοδοσία, είπαμε το λόγο που δεν παίρνει τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και το κράτος από την άλλη δεν έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει. Οι επιθεωρήσεις εργασίας δεν κάνουν ελέγχους. Χαρακτηριστικά σε εμάς. Το ΣΕΠ έχει απαξιωθεί εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και πλέον καταργείται με τον νόμο Χατζηδάκη. Ακριβώς. Χαρακτηριστικά σε εμάς στο μεταλλείο είχαμε κάνει καταγγελία για τα θέματα υγείας και ασφάλειας
στο μεταλλείο, στην επιθεώρηση μεταλλείων που είναι η αρμόδια υπηρεσία, η οποία η καταγγελία έχει γίνει πριν περίπου ένα χρόνο και ακόμα δεν έχει έρθει καν να ελέγξει τι κατήγγυλα τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ναι. Παναγιώτη, είναι η γενική εικόνα που... Σαφώς και το βλέπουμε κιόλας και στα εργοστάσια της περιοχής ότι τα μέτρα ασφαλείας σαφώς και πηγαίνουν με το αν εξυπηρετούν ή όχι την τσέπη του κάθε βιομήχανου. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό και που αναφέρεται για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας ή να παρεμβαίνουν τα σωματεία, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και στην περιοχή μας όπου καταφέραμε, αλλού πιο αδύναμο και αλλού πιο καλά να παρεύουμε σε τέτοια ζητήματα, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους, να παρεύουμε στην ίδια την εργοδοσία απευθείας για συγκεκριμένα θέματα που προέκυπταν και μέσα στην παραγωγή και στους χώρους δουλειάς, φάνηκε ότι πιέστηκαν, αναγκάστηκαν να πάρουν κάποια μέτρα και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς οι ίδιοι εργαζόμενοι σιγά σιγά αντιλήφθηκαν, νιώθουν καλύτερα πώς ο μόνος τρόπος για να προστατέψουν τη ζωή τους και να προστατευτούν για να ξέρουν ότι θα γυρίσουν σπίτια τους είναι το να διεκδικήσουν αυτά εδώ τα μέτρα που θεωρούμε πολύ σημαντικά στα σωματεία, αλλά δεν είναι μόνο γιατί το αντιλαμβανόμαστε εμείς έτσι, αλλά το βλέπουμε και καθημερινά κιόλας. Ναι. Τι αποτέλεσμα ναι. έχει αυτό. Πάντως η κυβέρνηση, ο κάθετος Υπουργός Εργασίας, ισχυρίζεται ότι δίνει βαρύτητα κάθε κυβέρνηση στην τήρηση των μέτρων. Από την πλευρά της εργοδοσία, πολλές φορές υποστηρίζει ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, Νίκο, η Εντοράντο, νομίζω, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία ισχυρίζεται ότι εμείς τηρούμε κανονικά τα μέτρα ασφαλείας και ότι η υπόθεση έχει φτάσει και σε τριμερή. Είναι έτσι τελικά. Κοιτάξτε, στις συναντήσεις που είχαμε για τις τελευταίες μέρες και όλες και με αφορμή αυτό, είχαμε και συναντήσεις και με διευθυντές προσωπικού και με διάφορους προϊσταμένους των εργοστασίων στον οποίο πήγαμε, οι οποίοι στο σύνολο των περιπτώσεων μπορώ να πω, αυτό που λέγανε για το πόσο καλά τηρούν τα μέτρα, προσέχουν ώστε εργαζόμενοι να είναι υγιείς κτλ. Αλλά ας πάρουμε ως βάση πρώτα απ' όλα, ας πιστέψουμε ότι αυτό που μας λένε είναι αλήθεια, πάνω σε τι πρωτόκολλα και σε τι μέτρα ασφάλειας πηγαίνουμε κάθε μέρα για να δουλέψουμε. Το πώς έχουν απαξιωθεί όλα και όπως είπατε με τους νόμους κάθε φορά και κάθε νόμο που φέρνουν μειώνονται τόσο περισσότερο τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται και από εκεί και όλα μπορούμε να καταλάβουμε το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στους χώρους δουλειάς. Και νομίζω ότι και οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια, όχι πάντα βέβαια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτυπώνουν με τη στατιστική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Θα προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτά τα μέτρα που είπε και ο Παναγιώτης. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια η εργοδοσία γενικότερα προσπαθεί να ρίξει το βάρος της ευθύνης στον εργαζόμενο δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας, αρκούνται μόνο σε κάποια στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας τις περισσότερες φορές που δίνουν στους εργαζόμενους. Η κλασική δικαιολογία είναι το ανθρώπινο λάθος που ακούμε κάθε φορά. Η κλασική δικαιολογία το ανθρώπινο λάθος, το ότι ο τάδε εργαζόμενος, ας πούμε, δεν φόρεσε το κράνος του και γι' αυτό το λόγο χτύπησε. Το οποίο εντάξει, χρειάζεται το μέσο ατομικής προστασίας, το οποίο πρέπει να είναι βέβαια και ποιοτικό μέσο ατομικής προστασίας και να έχει περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να κάνει τη δουλειά του την κρίσιμη στιγμή που θα συμβεί το συμβάν, αλλά τα σοβαρά που πρέπει να πάρθουν υπόψη είναι μέτρα στην πηγή του κινδύνου που λένε ας πούμε και κάνουν στους ασφαλείς, δηλαδή το να εξαλείψεις τον κίνδυνο. Παραδείγματος χάρη, σε ένα υπόγειο μεταλλείο δεν μπορείς να στέκεσαι μόνο στο να δώσεις ένα κράνος στον εργαζόμενο να προστατευτεί, αλλά πρέπει να πάρεις όλες τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους ώστε να ασφαλίσεις ότι η ΣΤΟΑ δεν θα έρθει στο κεφάλι του υποστηλώματα δηλαδή. Ναι, υποστηλώσεις, ελέγχους κτλ. Αυτά όλα ακριβώς επειδή κοστίζουν και στην παραγωγή, ρίχνοντας την παραγωγή, αλλά και σε υλικά και σε προσωπικό που πρέπει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, τα βάζει συνολικά η εργοδοσία σε δεύτερη, τρίτη και πιο κάτω μοίρα. Ναι, ναι. Και βέβαια είναι γνωστό ότι δεν ξέρω τι εικόνα υπάρχει εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα για τεχνικούς ασφαλείας γενικότερα σε μεγάλους χώρους ή και γιατρούς εργασίας που επίσης προβλέπονται. Δεν ξέρω αν τηρείται αυτή. Άφανη είναι στην πλειοψηφία και όπου βρίσκονται αντιλαμβανόμαστε κιόλας ότι πιανού το συμφέρον εξυπηρετούν κιόλας πολλές φορές.
Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα και που αναφέρατε κιόλας για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, που αν θέλετε και με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτά που δηλώνονται είναι ούτε το 1/10 το τι πραγματικά συμβαίνει και που και η τεχνική ασφαλείας και οι γιατροί εργασίας είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν στον εργαζόμενο και του λένε «Αγόρι μου, κοίταξε να δεις πώς θα το καλύψουμε, να μην το δηλώσουμε, να μην φανεί και όλα αυτά που συμβαίνουν». Προκαθορισμένο το πλαίσιο δηλαδή από την εργοδοσία, ας πούμε. Σαφώς. Για να μην ακουστεί τίποτα, για να μην πάει ο έλεγχος άμα πάει για να ελέγξει την εταιρεία και όλα αυτά. Μέχρι και για να αποκρυφθεί κάποιο εργατικό ατύχημα, πολλές φορές στείλουν τον εργαζόμενο και σε κάποια ιδιωτική κλινική ή κάποιο ιατρείο για να μην πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και καταγραφεί αυτομάτως σαν εργατικό ατύχημα. Ναι. Δηλαδή παίρνουν και τέτοια μέτρα. Βέβαια όλα αυτά εις βάρος της υγείας του εργαζόμενου τελική. Υπάρχουν παραδείγματα που ακόμα για να μην πάει εργαζόμενος στο νοσοκομείο παραλίγο να χάσει το μάτι του. Από οξύ που είχε έρθει μέσα στο... που είχε πέσει στο μάτι του κατά την εργασία. Για να μην δηλωθεί εργατικό ατύχημα να πάρει αναρωτική άδεια, του δώσαν μια συντηρητική αγωγή και ότι εντάξει, είσαι ok να επανέλθει στη δουλειά. Στην πορεία όμως του βγήκε πρόβλημα. Λοιπόν, πολλά τα παράδειγματα μπορούμε να αναφέρουμε. Για να το κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να περάσουμε στο ζήτημα ότι η εργοδοσία και το κράτος είναι ασίδωτοι όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Οι ίδιοι εργαζόμενοι τώρα πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τι πρέπει να γίνεται, τι διεκδικούν τα συνδικάτα. Αυτό που καλούμε και εμείς και τους συναδέλφους μέσα στους χώρους δουλειάς είναι να είναι οργανωμένοι πρώτα και κύρια στα σωματεία τους, να δραστηριοποιούνται μέσα από αυτά, να ενημερώνουν αμέσως τους συναδέλφους στο σωματείο για το τι συμβαίνει, να διεκδικούν... Σε κάθε χώρο δουλειά. Σε κάθε χώρο δουλειά, βέβαια, να διεκδικούν οι ίδιοι και με μπροστάρτες στα σωματεία μέτρα υγιεινής και ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, ειδικά σε μια περίοδο που η τρομοκρατία από την πλευρά της εργοδοσίας αυξάνεται. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι το μόνο που μπορεί να βάλει ένα φρένο σε όλο αυτό, σε αυτή την κατρακύλα, θέλετε, των εργατικών ατυχημάτων. Και τρώνε παράδειγμα στο βάλει τρομοκρατία, όπως συνάδελφος εδώ ο Νίκος. Σαφώς. Και το να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας, ώστε κανένα συνάδελφος να μην νιώθει μόνος του σε όλο αυτό. Και πιστεύω κιόλας ότι η αλληλεγγύη που δείχνουν και τα σωμάτια και προς τον συνάδελφο Τζανετή, σε όλο αυτό τον αγώνα που δίνει με το συνδικάτο του και με τους συναδέλφους του, είμαστε δίπλα και στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα και είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ να το κλείσουμε, συνάδελφοι, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς τελευταίο, να υπενθυμίσουμε ότι στις 7 ώρα σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο θεατράκι του Πάρκου των Εποχών, στη Νέα Παραλία, για τον νόμο Χατζηδάκη. Και βέβαια το μεγάλο ραντεβού της Θεσσαλονίκης στο Σαββάτο, στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Ακριβώς, θα είμαστε όλοι εκεί πέρα. Τα σωματεία της πόλης καλούν τους εργαζόμενους να παλέψουν ώστε και ο νόμος Χατζηδάκη αλλά και γενικά όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να σβηστούν. Και βάζουμε μπροστά τα αιτήματά μας, τα οποία ουσιαστικά είναι αιτήματα τα οποία πατάνε στο σήμερα, διεκδικούν δικαιώματα που είναι αντάξια των ημερών μας. Πρέπει να σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.